Παρότι υπάρχει πολλοί κόσμος εκεί έξω που ασχολείται με το στοίχημα, λίγοι είναι αυτοί, αν όχι ελάχιστοι, που πραγματικά γνωρίζουν τι σημαίνει γκανιώτα. Πάμε να δούμε τι λένε οι φίλοι μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι είναι ακριβώς, αλλά είναι η διαφορά η απόδοση από τη στοιχηματική με την online. Δεν έχω ιδέα. Όχι. Υποτίθεται ότι το site που ή ο φορέας που σε φιλοξενεί παίρνει ένα ποσοστό από τα κέρδη σου για να σου προσφέρει αυτές τις υπηρεσίες. Για να το εξηγήσουμε όσο απλούστερα μπορούμε, οι γκανιώτες ουσιαστικά είναι το κέρδος το οποίο βγάζει πάντα ο Book από κάθε στοίχημα. Με απλά λόγια, είναι η προμήθεια που κρατάει ο Book ανεξαρτήτως αποτελέσματος, υποθέτοντας ότι ο κόσμος έχει ποντάρει ακριβώς το ίδιο ποσό στο άσο Χ2. Για παράδειγμα, παίχθηκαν 80 ευρώ στον άσο. 1,80 επί 80 ίσον 144 ευρώ. 45 ευρώ στην ισοπαλία μας βγάζει 144 ευρώ και 38 ευρώ στο διπλό μας βγάζει πάλι 144 ευρώ. Σε κάθε μία από τις τρεις περιπτώσεις, ο Book οφείλει στον παίκτη 144 ευρώ. Στο σύνολο όμως έπαιξαν 163 ευρώ, δηλαδή κέρδη για τον Book περί τα 19 ευρώ, δηλαδή 11,6% επί των παιχθέντων. Άρα η γκανιώτα σε αυτό το παιχνίδι με αυτές τις αποδόσεις σε αυτόν τον bookmaker ήταν 11,6%. Οι ιστοσελίδες του ίντερνετ παίζουν με γκανιώτα περίπου από 5% μέχρι 11%, σε αντίθεση με τον εγχώριο Book που κυμαίνεται περίπου στο 15%. Πάμε να δούμε όμως αν ο κόσμος ξέρει πώς να αποφύγει την γκανιώτα. Δεν γνωρίζω, δεν είμαι σίγουρο. Αυτό το νομίζω. Όχι. Καταρχήν υπάρχουν περίοδοι που δεν έχει προμήθεια. Κατά δεύτερον, υπάρχουν πολλοί ανταγωνιστές στο παιχνίδι, άρα έχει μειωθεί δραματικά αυτό το ποσοστό. Και κατά τρίτον, μπαίνουμε σε γνωστά site που ξέρουμε από πριν ποιες θα είναι οι χρεώσεις. Νομίζω ότι παίζει ρόλο και η UEFA, αλλά δεν είμαι σίγουρος ακριβώς. Ένας σωστός παίκτης θα πρέπει να κάνει την αναζήτησή του για να μειώσει τα ποσοστά της γκανιώτας. Αυτό επιτυγχάνεται με μικρά στοιχήματα, μικρά εννοώντας λίγα παιχνίδια, όχι πολλά παιχνίδια μαζί, ή επιλέγοντας διαφορετικές αποδόσεις από διαφορετικές ιστοσελίδες, ανάλογα και με την γκανιώτα που προσφέρει κάθε μία.